σε μια εποχή που έχει φτάσει η χώρα μας να διανύει 6-7 χρόνια συνεχόμενες κρίσεις, θεωρώ ότι έπρεπε η Δημοτική Αρχή να προσανατολιστεί σε μείωση των δημοτικών τελών. Και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες σφαγάζουν στην κυριολεξία και βλέπουμε να κλείνουν σαν τον έπρεπε με κάποιο τρόπο να τους ανθρώπους αναθώσουν. Σέβομαι ότι μπορεί οι υπηρεσίες να κάνουν τους τεχνοκρατικούς υπολογισμούς τους και να υπολογίζουν ότι πρέπει να εισπράξουμε τόσα, πρέπει να ξοδέψουμε τόσα κτλ. Αλλά αυτό που θυμίζει λίγο και την Τρόικα. Πρέπει να δούμε λίγο και τον μικρομεσαίο επιχειρηματία. Απ' την άλλη περίπτωση, υπάρχουν λύσεις που να βοηθήσουν την τοπική κοινωνία που μπορούν να μπουν σε έναν άμεσο σχεδιασμό. Θα μπορούσαμε να πούμε σε νέες επιχειρήσεις που ανοίγουν στην πόλη, με την προϋπόθεση ότι απασχολούν στην πλειοψηφία τους προσωπικό από την πόλη, δημότες, να έχουν απαλλαγή το εξεταστικό. Το εξετάσαμε, είναι αντισταγματικό. Υπάρχει αυτή τη στιγμή εισήγηση νομική ότι είναι αντισταγματικό. Ναι, δεν μπορεί να έχει προσδιορισμό προέλευσης πολιτών. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Δήμαρχε, θεωρώ ότι έπρεπε να είχαμε προσανατολιστεί σε μείωση των δημοτικών τελών. Κι αν είναι μεγάλη